Είναι από την κυρία Χαραλάμπους. Από τον κύριο Χαραλάμπους, συγγνώμη, ναι. Κύριε Χαραλάμπους, εσείς βλέπω ότι είστε β' καρδιολογική κλινική, ναι, κάπου είμαι τεταυτοετής φοιτητής. Πολύ ωραία. Εντάξει, πραγματικά πραγματώνετε τους στόχους της β' καρδιολογικής, να βάζεις στο παιχνίδι τους, τους φοιτητές. Λοιπόν, σας ακούμε. Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμη Επιτροπή, αγαπητό κοινό. Αρχικά, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την κυρία Βακαλοπούλου, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, για τις ωφέλιμες συμβουλές και διορθώσεις της, και τον κύριο Ζαρίφη και Σπάγο, από τους καρδιολόγους από την καρδιολογική κλινική του Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάσω μια κλινική περίπτωση που αφορά ένα αιμορροφιλικό ασθενή με βαριά αιμορροφιλία, ο οποίος σύν των άλλων εμφάνισε και στεφανιάνος. Όσον αφορά στα γρήγορα την αιμορροφιλία, έχουμε την αιμορροφιλία α, που, στην οποία ελείπει ο παράγοντας πήξης 8 και την αιμορροφιλία β, που ελείπει ο παράγοντας 9. Είναι μια κληρονομική φυλοσύνθετη νόσος και το ελαττωματικό αυτό γονίδιο βρίσκεται στο χ χρωμόσωμο. Η αιμορροφιλία διαχωρίζεται σε 3 επίπεδα βαρύτητας. Είναι η βαριά αιμορροφιλία με επίπεδα παραγόντων κάτω του 1%. Συγκεκριμένο ασθενής μας είχε επίπεδα παραγόντα 8-0,3%, τη μέτρια αιμορροφιλία με επίπεδα 1,1-5% και την ήπια αιμορροφιλία με πάνω από 5-40%. Η κλινική εικόνα ενός αιμορροφιλικού ασθενής εμπεριέχει μεταξύ άλλων έμαρθρα και αιματώματα, τα οποία είναι τα πιο συχνά, την ενδοκρανιακή αιμορραγία που είναι η πιο σοβαρή, αιματουρία, ψευδόγκους κτλ. Τα υποτροπιάζοντα αιμαρθρά προκαλούν σταδιακά καταστροφή της άρθρωσης και αιμορροφιλική αρθροπάθεια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό επηρεάζει κατά πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς και οδηγεί σε υψηλό κίνδυνο πτώσης και κατά επεκτάση κατάγματα, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, μειωμένη κινητικότητα και καθιστική ζωή που οδηγούν σε παχυσαρκία και επιπλέον καταπώνηση των αρθρώσεων. Από μελέτες έχουν φανεί ότι την περίοδο 1992-2001 μέχρι την περίοδο 2001-2018 οι βαρέως πάσχοντες αιμορροφιλικοί είχαν σημειώσει αύξηση της επιβίωσης κατά 14 ολόκληρα έτη και αυτό θα αναφέρω στην επόμενη διαφάνεια γιατί είναι σημαντικό. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε λόγω της διαθεσιμότητας και βασμάτων συμπυκνωμένων παραγόντων 8 και 9, λόγω της κατοίκων θεραπείας υποκατάστασης, καθώς επίσης και της θεραπείας προφύλαξης που υπάρχει πλέον και όχι της θεραπείας αφότου συμβεί το εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, αλλά πλέον η ιατρική καλείται να διαχειρίζεται και προβλήματα στους αιμορροφιλικούς που σχετίζονται με την αύξηση της ηλικίας, ένα εκ των οποίων είναι και η στεφανία νόσος. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πλέον στο γραφείο, στο ιατρείο ενός καρδιολόγου, προσέρχονται όλο και πιο συχνά αιμορροφιλικοί και ένας καρδιολόγος πρέπει να είναι ενήμερος και να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σύνθετο περιστατικό. Εδώ βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών η αντιμετώπιση των αιμορροφιλικών και η θεραπεία έχει εξελιχθεί κατά πολύ και θα ήθελα να σημειώσω ότι τη δεκαετία του 70 μέχρι τη δεκαετία του 90 το 90% των ασθενών με αιμορροφιλία μολύνθηκαν με τους ιούς της υπατήτας Β, C και HIV και αυτό επιδιώνει ακόμη πιο πολύ την υγεία τους. Πάμε να γνωρίσουμε τον ασθενή μας, ο οποίος είναι 57 ετών και έχει ένα πλούσιο ατομικό ιστορικό με έμαρθρα, αιματώματα από την παιδική ηλικία, βαριά αιμορροφιλική αρθροπάθεια για την οποία αναγκάστηκε να υποβληθεί σε αρθροπλαστική ισχύου, επεισόδια αιματουρίας, ενδοκρανιακή αιμορραγία σε ηλικία των 45 ετών και έναρξη από το επεισόδιο αυτό προφυλακτικής πλέον θεραπείας. Είναι θετικός στην υπατήτητα C και HIV, βρίσκεται υπό αντιρρετορική αγωγή και πάσχει από παχυσαρκία, υπέρταση και δυσλιπιδεμία. Λοιπόν, ο ασθενής μας είχε θετικό σπινθυρογράφημα μυοκαρδίου με ισχυμία στο κατώτερο τείχομα, συγκεκριμένα 7%, και η στεφανιογραφία ανέδειξε στενώσεις της τάξης του 40-50% στον πρόσθετο κατιόντα κλάδο, στενώσεις της τάξης του 60-70% στην περισπόμενη αρτηρία και κατά μήκος της δεξιάς στεφανιάς νόσου παρατηρήθηκαν βλάβες, δεξιάς στεφανιάς αρτηρίας.
Λοιπόν, έγιναν μελέτες κλασματικής ευεδρίας ροής και συγκεκριμένα στον πρόστιο κατιόντα κλάδο. Η μελέτη κρίθηκε θετική για προκλητή ισχαιμία και για τον λόγο αυτό πάρθηκε απόφαση για διαδερμική αγκιοπλαστική του πρόστιου κατιόντα κλάδου. Το πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί ένας καρδιολόγος σε ένα τέτοιο σύνθετο περιστατικό, βέβαια με την συνεργασία με ένα αιματολόγο, είναι το πώς ακριβώς θα εξισορροπηθεί ο θρομβωτικός κίνδυνος που εμπεριέχει η PCI με την αιμορραγική διάθεση ενός βαρέως πάσχοντα αιμορροφιλικού. Ένα από τα βήματα που καλείται να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ένα νέας γενιάς DES, το οποίο επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ενός μήνα διπλής αντιμεταλλιακής αγωγής, που είναι και το ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο stent που εκρίνει τον κυταροστατικό παράγοντα σιρόλιμους και βοηθάει στην μείωση της επαναστένωσης. Η αντιθρομβωτική θεραπεία που ακολουθήθηκε ήταν προεπεμβατικά δόση φόρτισης 150 mg κλουβιδογρέλης, ενώ ασπιρίνη έπαιρνε ήδη ημερησίως 100 mg από τη στιγμή διάγνωσης της στεφανίας νόσου. Διεπεμβατικά θα πούμε γιατί χρειάστηκαν να δοθούν 4.500 μονάδες υπαρίνης και μεταεπεμβατικά ακολούθησε διπλή αντιμεταλλιακή αγωγή για ένα μήνα και ασπιρίνη εφόρου ζωής. Τα επίπεδα του παράγοντα 8 κρατήθηκαν περιεπεμβατικά άνω του 80%, κατά τη διάρκεια της διπλής αντιμεταλλιακής αγωγής άνω του 20-30% και κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με ασπιρίνη άνω του 1-5%. Εδώ βλέπουμε την έκπτυξη του πρώτου stent. Δυστυχώς διαπιστώθηκε θρόμβος στο περιφερικό άκρο του stent. Μπορούμε να δούμε το έλλειμμα πλήρωσης. Πάρθηκε απόφαση να τοποθετηθεί δεύτερο stent. Και δυστυχώς και πάλι παρατηρήθηκε θρόμβος στο περιφερικό άκρο του προστίου κατιόντα κλάδου και γι' αυτό το λόγο δόθηκαν 2.000 μονάδες υπαρίνης. Ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια τυροφυμπάνη και συμπληρωματικά δόθηκαν άλλες 2.500 μονάδες υπαρίνης. Παίρνοντας η συζήτηση του περιστατικού, να αναφέρω ότι η σχετιζόμενη με στεφανία νόσο θνησιμότητα στους αιμορροφιλικούς ασθενείς αυξήθηκε από 2 σε 6% το διάστημα 92 με 2001, παράλληλα με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Το επίμαχο ερώτημα που εύλογα μπορεί να έχει ένας καρδιολόγος είναι αν η αιμορροφιλία προστατεύει τους ασθενείς από την αθυροθρόμβωση. Ασθενείς με αιμορροφιλία και επίπεδα παραγόντων κάτω του 10%, μελέτες έχουν δείξει ότι έχουν αντιπυκτική ικανότητα παρόμοια με ασθενείς υπό αντιπυκτική αγωγή και INR πάνω από 2. Ενώ ασθενείς με επίπεδα 10 με 20% έχουν παρόμοια αντιπυκτική ικανότητα με ασθενείς με INR 1,5 με 1,9% και ασθενείς με επίπεδα πάνω του 20% έχουν παρόμοια αντιπυκτική ικανότητα με υγιείς μάρτυρες. Και αυτός είναι και ο λόγος που ασθενείς με τέτοια επίπεδα δεν χρειάζονται να λαμβάνουν προφυλακτική θεραπεία. Η αιμορροφιλία μπορεί να προστατεύει από την αθυροθρόμβωση και τα οξέα ισχαιμικά επεισόδια, όμως η αθυροθρόμβωση δεν πάβει να γίνεται με άλλους μηχανισμούς, όπως αυτός της ρήξης της αθυρωματικής πλάκας και απόσπασης αθυρωματικών εμβόλων, σπασμός των στεφανιών αγγείων και αιμορραγία εντός της αθυρωματικής πλάκας, για την οποία είναι ακόμη πιο επιρρεπής η αιμορροφιλική ασθενής. Οι αιμορροφιλικοί αυτοί ασθενείς, σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουν παράγοντες κινδύνου για αθυροσκλήρωση σε μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή του γενικού πληθυσμού, όπως η παχυσαρκία, η χαμηλή φυσική δραστηριότητα, η δυσλιπιδημία και η υπέρταση, τα οποία είναι επόμενο λόγο της κλινικής εικόνας που έχουμε αναφέρει και δει της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας. Εδώ παρατίθεται ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της υπέρτασης στους αιμορροφιλικούς που μπορούμε να δούμε πώς η αντιρρετροϊκή θεραπεία, η ενδοθυλιακή βλάβη και οι αιματουρίες συμβάλλουν σε όλο αυτό το μηχανισμό. Οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν, οι πιο πρόσφατες για την αντιθρομβωτική θεραπεία στους ασθενείς με αιμορροφιλία, είναι εξής. Καταρχάς, δεν συστήνεται οποιαδήποτε αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία χωρίς θεραπεία προφύλαξης. Για τη χορήγηση ασπιρίνης ή κλοπιδογρέλης, όπως πλέον παίρνει ο ασθενής μας, τα minimum trough levels των παραγόντων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 με 5%.
Κατά τη διάρκεια της χορήγησης διπλής αντιμικροβιαλικής θεραπείας, τα minimum tariff levels πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%, ενώ κατά τη διάρκεια τριπλής θεραπείας πρέπει να είναι 80%. Πρέπει να πάτε στα συμπεράσματα, γιατί έχει περάσει η ώρα. Ωραία, το περνώ στα γρήγορα. Λοιπόν, οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους αιμοροφιλικούς με χρόνια στεφανιανόσο ή οξύ στεφανιό σύνδρομο και που πρόκειται να υποστούν PCI ή συντηρητική θεραπεία, είναι αυτές που απεικονίζονται εδώ πέρα. Μπορούμε να δούμε ότι οι πιο σύγχρονες, οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς με αιμοροφιλία και χρόνιο στεφανιό σύνδρομο που πρόκειται να υποστούν PCI, δεν υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι αυτό που προσφέρει, η πληροφορία που προσφέρει το δικό μας περιστατικό. Οι οδηγίες για PCI υπάρχουν για τους αιμοροφιλικούς μόνο για αυτούς που εμφάνισαν στέμι, non-στέμι ή ασταθή στη θάνχη. Και αυτό που προτείνεται είναι η primary PCI έναντι της θρομβόλησης, η κερκυρική προσπέλαση έναντι της μοιραίας προσπέλασης, η χρησιμοποίηση της τελευταίας γενιάς DES, που μας επιτρέπει τον ένα μήνα διπλής αντιμεταλλικής αγωγής, και κατάλληλα αντιθρομβωτική θεραπεία, καθώς και αντικατάσταση των παραγόντων στα κατάλληλα επίπεδα. Παρόλο ότι τα είπατε πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή η παρουσίασή σας, πολύ διεξοδική. Ακριβώς αναφέρατε για την επίπτωση της αθρωματικής νόσου στους αιμοροφιλικούς, οι οποίοι όλο και μεγαλύτερη ηλικία τους βρίσκουμε, ακριβώς γιατί γίνεται μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Εδώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε την κυρία Βακαλοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια αιματολογίας στο μεγαλύτερο αιμοροφιλικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος, της Ελλάδος, το μοναδικό αιμοροφιλικό κέντρο. Επομένως, είναι ιδιαίτερη χαρά, Σοφία, που σε έχουμε εδώ. Το περιστατικό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μόνο περιορίσαμε λίγο το χρόνο της συζήτησης, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει να κάνει κάποια σχόλια. Ναι, Λουκά, συγχαρητήρια. Σου έλαχε ο κλήρος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό και η διαχείριση πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αυτές τις περιπτώσεις. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εδώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω όσον αφορά αυτούς τους αρρώστους που ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολη διαχειρίσιμη. Δηλαδή το να πάρεις αποφάσεις, το δύσκολο ποιο είναι, τι απόφαση θα πάρεις για επανεμάτωση σε έναν τέτοιον άρρωστο, γιατί ακριβώς θα έχεις όλα αυτά τα οποία πολύ ωραία παρουσίαζες. Δηλαδή θα έχεις προβλήματα μέσα στο εργαστήριο, θα έχεις προβλήματα πριν το εργαστήριο, θα έχεις προβλήματα μετά το εργαστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία με έναν αιματολόγο, με την συμπληρωματική αυτή θεραπεία που πρέπει να λάβει ο ασθενής. Και επομένως είναι ένα ιδιαίτερα σύμπλοκο περιστατικό. Αυτό που πρέπει να μείνει είναι γιατί έπρεπε ο άρρωστος αυτός είχε συμπτώματα αυτό. Δηλαδή αυτή είναι η απορία μου, γιατί αν όντως ήταν ασυμπτωματικός αυτός ο ασθενής, ακόμα και με την θετική το θετικό έλεγχο που έκανε με το FFR, με αυτή τη μέθοδο, που έχει και αυτή κάποιους περιορισμούς, ίσως ήθελε περισσότερη συζήτηση. Αυτό λίγο να μας... Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Υπάρχουν η μελέτη ισχύμια, όπου ο καθένας μπορεί να δει τα αποτελέσματά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και αυτή η απόφαση, η οποία... Ναι, όχι, Λουκά, για το συγκεκριμένο, να μας πεις αν ο ασθενής, ας πούμε, είχε συμπτώματα, δηλαδή ναι. Είχε στη θάνχη, ας πούμε. Δεν είχε στη θάνχη. Ο ασθενής κατέληξε στον καρδιολόγο λόγω προβλημάτων στήσης. Και αφού γνωρίζουμε τη συμπτωματολογία ενός τέτοιου αιμοροφιλικού ασθενούς και τους παράγοντες κινδύνου, έκανε ένα σπινθυρογράφημα και αυτό βγήκε θετικό. Ο κύριος Τζίκας. Εγώ θέλω ένα σχόλιο σε σχέση με τη διενέργεια στεφανογραφίας και αγιοπλαστικής σε αυτόν τον ασθενή. Είναι λίγο οριακή η ένδειξη. Και βλέπουμε ότι... Έως πολύ. Εγώ είδα και το FFR εκεί. Το λέω γενικά. Ναι. Και δεν ξέρω, η ανεμία πώς επηρεάζει το FFR. Να πω κάτι σημαντικό, ναι. Ότι οποτεδήποτε πάμε να κάνουμε μια αγιοπλαστική, θεραπεύουμε τον ασθενή και εδώ είχαμε θρόμβωση στον LED, no reflow, και ουσιαστικά κάνουμε μια αγιοπλαστική που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα τον βοηθήσει, να το πω ευγενικά, και δημιουργούμε, του βάζουμε κινδύνους. Άρα... Δεν είναι τόσο απλό. Δεν θεραπεύουμε
πώς το λένε, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρέπει να βλέπουμε τον ασθενή συνολικά για το αν θα κάνει αγιοπλαστική. Αυτό, δηλαδή, για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό σε αυτό τον ασθενή. Μελίνα, κυρία Σφυριάδου, μια γρήγορη ερώτηση. Ναι, επιτρέψτε μου και λόγω χρόνου, ακούω, Μελίνα, με πολύ προσοχή το σχόλιο σου. Θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ ότι ο λόγος για τον οποίο προχωρήσαμε σε αγιοπλαστική συγκεκριμένο ασθενή είναι πολύ συζητήσιμος. Βέβαια, το ενδιαφέρον του περιστατικού είναι πιο πολύ το άλλο κομμάτι, το πώς διαχειριζόμαστε ένα αιμοφιλικό ασθενή και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είδα και εγώ λιγάκι την βιβλιογραφία. Κάτι θέλει να πει η κυρία Βακαλοπούλου. Ναι. Δεν πρόκειται να ανεβεί ποτέ σκάλα, δεν πρόκειται να διανύσει ποτέ μεγάλη απόσταση. Άρα, θέλω να πω, δεν θα κάνει συμπτώματα. Έτσι. Δεν θα κάνει συμπτώματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε από τις μελέτες, ειδικά σε ένα τέτοιο ασθενή, ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη που να έδειξε ότι η παρέμβαση αυξάνει την επιβίωση. Άρα, ο μόνος λόγος για να παρεύουμε σε ένα τέτοιο ασθενή ήταν γιατί είχε συμπτώματα. Επομένως, αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο το λόγο για τον οποίο πήγε σε αυτή τη διαδικασία ο ασθενής. Τέλος πάντων, το ζουμί αυτού του περιστατικού ήταν η άλλη πλευρά της διαχείριση, η άλλη πλευρά του νομίσματος, γι' αυτό και εντυπωσίασε την Επιτροπή και γι' αυτό και επελέγησαν ένα από τα καλύτερα έξι, τα οποία, επαναλαμβάνω, φτάνοντας στο τελευταίο περιστατικό, θα ψηφίσετε στο τέλος των παρουσιάσεων για τα τρία καλύτερα, από τα οποία θα επιλεγεί από την Επιτροπή το πιο καλό περιστατικό για το βραβείο. Υπάρχει μια ερώτηση από έναν Θεοδωροπούλου. Σε ποιο κέντρο στείλατε τον άρρωστο αυτόν για το... Εσάς, λέω. Στη Γερμανία, ναι, ναι, που... Το περιστατικό είναι στην Ιταλία, λοιπόν. Στην Ιταλία. Μάλιστα. Που έγινε η εγχείρηση, δηλαδή. Μας ρωτάνε εδώ γι' αυτό. Στην Ιταλία. Ωραία. Ευχαριστώ. Θα κλείσει το session ο κύριος Αγγελερής, παρουσιάζοντας την τελευταία...